Εντάξει, έχει πλάκα γιατί τώρα ξέρεις βγαίνοντας, έχει συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη απήχηση έχει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα ο Μπόι είναι, δεν είναι και στο χώρο, δεν είναι ένα άσχετο παιδί που είναι από τους μαχητές που δεν ξέρει πώς παίζεται το σύστημα. Γυρνώντας από ένα τέτοιο μεγάλο ταξίδι, βλέπει 5 κάμερες να τον περιμένουν. Καταλαβαίνει ότι κάτι καλό έχει γίνει. Έχει jetlag. Νομίζω ενημερώνονται όταν βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. Καταρχάς έχει jetlag ο Μπόι ξεκάθαρα, παιδιά. Το κινητό του. Όλοι αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Ναι, εντάξει, αλλά παιδιά επιστρέφει στην Ελλάδα. Ήταν 3 μήνες εκτός, στην αποχή και τώρα γυρνάει και. Νομίζω, το βλέπει να συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι πρώτον ζαυλακωμένος, ίσως φταίει η πτήση. Ίσως φταίνει και τα κιλά που φύγανε. Η θλίψη από τα κιλά που έφυγαν. Μην το γυλάς. Είναι και το μήνυμα, παιδιά. Είναι την άλλη άκρη σχεδόν. Δεν πρέπει. Με ενδιάμεσο σταθμό να είναι 13 ώρες πτήση. Και έχει να φάει, παιδιά, 3 μήνες. Εδώ 2 μέρες έχει να φας και είσαι έτσι. Ναι, να πάρει επιγόντως μερικά κιλά πρέπει, γιατί δεν είναι ο Μπόι που ξέραμε. Εμάς μας αρέσει λοιπόν να σηκώσουν το χέρι ψηλά ποιοι το προτιμούν έτσι. Ορίστε, ήσουν και τα δύο. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Μόνο που τον θες αλλιώς. Γιατί δεν θέλει κανένας να είναι αδύνατος για να μην φαίνεται ο Δημήτρης Κοντρούλης. Δεν ήταν παχύσποτα ο άνθρωπος, είχε όγκο. Δεν θες τον ανταγωνισμό. Θες πραγματικά να έχεις ένα άλοθη για να μπορείς να σαβουρώνεις τα Σαββατοκύριακα και να λες αυτό είναι το ωραίο. Καταρχάς, εμένα ένα πιο δυνατό σώμα μου φαίνεται πιο υγιές, παιδιά, σε σχέση με αυτό που είχε πριν ο Μπόι. Ναι, γιατί ήταν αυτό το πολύ φουσκωμένο, το πολύ μειώδες. Αυτό ταιριάζει περισσότερο. Λοιπόν, θέλει να κερδίσει ο Ντάνος. Σίγουρα εμπιστοσύνη στον Ντάνο. Ναι. Δεν το παίρνει πίσω, δεν κάνει Δεν το παίρνει πίσω. Και ενώ κάποια στιγμή στο παιχνίδι, θυμάστε που είχε δημιουργηθεί και μια τύπη κόντρα. Για το Σπαλιάρα φρόντισε να μην σχολιάσει κάτι αρνητικά. Δηλαδή, ναι, μεν ενημερώθηκε για αυτό που είπε. Αλλά. Τι είπε ο Σπαλιάρας, ρε παιδιά. Ότι υποτίθεται ότι χάρηκε που έφυγε. Α, που χάρηκε. Αλλά και αυτό δεν μπήκε στη διαδικασία να πατήσει την μπανανόφλουδα και να το σχολιάσει. Λέει, εντάξει, άμα έκανε έναν άνθρωπο χαρούμενο. Μου πήρε τα αυτά που είχε να του δώσει το παιχνίδι. Ο Μπόι νομίζω είναι ίσως ο μοναδικός παίκτης που δεν προκάλεσε. Κράταγε τις αποστάσεις τόσο όσο. Και θα είναι και πολύ κερδισμένο. Μέσα και σε διαμάχες. Με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, τουλάχιστον δεν κοίτα, είδαμε κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, για όσους τον ξέρουν λίγο τον Μπόι, ήταν μια κόντρα εικόνα, δηλαδή δεν ήταν αυτό το συμβατό ή ήσυχο. Κάποια στιγμή το θυμάμαι πριν κάνα μήνα, 1,5. Με το Παπαδοπούλου και τον Κοκκινάκη εκεί που αυτό που γινόταν. Να χτυπάει, ναι. Ήταν κάπου εκεί, δηλαδή ξεράγει όντως κάνα 2 φορές. Και το Μάριο τον Κύπριο, όταν δημιουργήθηκε. Εντάξει, παιχνίδι, παιδιά, είναι όταν πας να διεκδικείς και κάποια χρήματα. Φυσικό όχι είναι αυτό, καλέ. Όταν υπάρχει τέτοια πείνα και τέτοια εξαθλίωση. Ήταν εγώ το θυμάμαι σε όλο το παιχνίδι ο αγαθός γίγαντας. Δεν θυμάμαι να είναι. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι στις περισσότερες φορές που όλοι τσακώνονταν, αυτό ήταν και λίγο πυροσβεστήρα. Θυμάστε κάποια στιγμή που ο Χρανιώτης και ο Ντάνος εκεί πάνω στα γονίσματα ήταν. Λίγο και βρισμένοι. Έλεγε ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Ήτανε... Πάντως, παιδιά, πολλές διαμάχες ξεκίνησαν. Επειδή έβλεπα το χανταμπάκι που είχε πάει στην εκπομπή. Θα το δούμε σε λίγο. Ότι όταν άρχισαν οι παίκτες μεταξύ τους να λένε τι λεφτά παίρνουν. Μέσα εκεί ήταν. Έτσι, και αυτό ξέρεις, φέρνει το ένα μετά το άλλο. Άλλοι αναθεωρούν τα κατηνήσικα που έχουν πει. Άλλοι νομίζουν ότι πήραν πολλά και πήραν τελικά λίγα. Άλλοι νομίζουν ότι πήραν λίγα και πήραν πολλά. Παιδιά, ο καθένας κάνει τη συμφωνία του. Τι να κάνουμε όμως. Δεν φταίει αυτός που πήρε τα πολλά για αυτό που πήρε τα λίγα. Ναι, αλλά ο καθένας δίνει την τιμή του. Ναι, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να διεκδικείς και να πουλάς τον εαυτό σου. Κάποιοι ίσως το κάνανε καλύτερα. Λοιπόν.